Να έρθω τώρα και να καλησπερίσω τον καλό μου φίλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Μακεδονίας, Ράκη, ο Θόδωρο τον Καράογλου, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ. Να ευχηθώ και καλό εορταστικό τρίμηνο, κύριε Καράογλου. Είναι το τρίμηνο της πόλης μας. Έτσι, μετά την έκθεση είναι το αμέσως επόμενο τρίμηνο που έτσι, έτσι, είναι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε ό,τι αφορά στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Και μάλιστα μας έκανε και ένα καλό ποδαρικό ο επικεφαλής των Γερμανών Φιλελευθέρων με τη δήλωση που έκανε ότι σε περίπτωση που χρειαστεί κούραμα η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη. Ναι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι. Να θυμίσω ότι αυτός ο άνθρωπος που ορίζεται είναι ο επικρατέστερος για τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών της Γερμανίας. Διότι αν την έκανε τη δήλωση απλά ως πολιτικός αρχηγός στην Γερμανία, δεν νομίζω να μας πείραζε και τόσο πολύ. Ελάτε το λόγο σας. Έτσι είναι όπως τα λέτε, γιατί πραγματικά εύχομαι να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε αυτό που άκουσα μια μέρα να σχολιάζει ένας δημοσιογράφος. Σόιμπλε θα λέμε και θα κλαίμε. Εύχομαι να είναι. Το έχω πει και εγώ αυτό. Άρα άλλος ένας δημοσιογράφος. Λοιπόν, αυτό που λέω είναι το εξής. Είμαστε στη φάση της προσπάθειας για συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας στην Γερμανία. Τα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν είναι το κόμμα των Πρασίνων Οικολόγων, είναι το κόμμα των Φιλελευθέρων και το κόμμα το Χριστιανοδημοκρατικό με το αδελφό κόμμα το Χριστιανοκοινωνικό που ήδη τα έχουν βρει. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Η εκτιμήση είναι ότι θα φτάσουμε μέχρι περίπου τα Χριστούγεννα. Για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, μια που είναι ξεκάθαρο πλέον και έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι ο κύριος Σόιμπλε αποχωρεί από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από 13 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και πάει στην Προεδρία της Ομοσπονδιακής Βουλής. Προαλήφονται διάφοροι άνθρωποι, ένας από τους οποίους, και είναι ένα ζήτημα που βάζει ως βέτο στη διαπραγμάτευση, είναι ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων και αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο για την Ελλάδα. Το κόμμα των Φιλελευθέρων από την αρχή ήταν κάθετα απέναντι στην Ελλάδα. Θεωρεί τα χρήματα τα οποία δίνονται στην Ελλάδα με τη μορφή δανείου βεβαίως, γιατί κανείς δεν μας χάρισε τίποτα, ότι είναι χαμένα λεφτά. Γι' αυτό το λόγο ζητάει την αποβολή της Ελλάδος, την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς το παρακολουθούμε. Τι κάνει η Ελλάδα γι' αυτό, να σας πω κάτι τώρα. Ελπίζουμε. Να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά του, κύριε Καράογλου. Κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θέλαν το Βαρουφάκι, το θυμόστε πολύ καλά. Έτσι. Απομακρύνθηκε ο Βαρουφάκης από το Υπουργείο των Οικονομικών. Καλός ή κακός. Εγώ δεν λέω ότι ήταν καλός υπουργός ή κακός υπουργός. Λέω ότι ζήτησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες την απομάκρυνσή του και απομακρύνθηκε. Και λέω και το άλλο. Δίνουμε πολλά λεφτά κάθε χρόνο ως χώρα στη Γερμανία. Δεν μπορούμε εμείς να ζητήσουμε κάτι τέτοιο. Εγώ το λέω, βλέπετε μετά. Όχι, δεν μπορούμε. Να είμαστε. Γιατί δεν μπορούμε, δεν κατάλαβα. Η Γερμανία γιατί είναι. Δεν μπορούμε, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μας βρίζει πριν ακόμη καλά-καλά να λάβει τη θέση του Υπουργού. Ναι, καταρχήν. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε στη Μέρκελ. Ρε, στη Μέρκελ παίρνεις κάτι δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από εμάς. Από το ΚΑΚΙΑ, από τις επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται την οικονομική χρήση στη χώρα μας. Διότι έχουμε και τέτοιες και το γνωρίζετε πολύ καλά. Να μην πάω σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, να μην πάω σε άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στη χώρα μας. Έτσι, οι γερμανικές όλες. Βγάζει λεφτά η Γερμανία από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ένα ρουσφέτη, να το πω έτσι, να τελειώνω δηλαδή. Απαντώ. Λέτε. Δεν μπορούμε γιατί η Γερμανία είναι μια οικονομική υπερδύναμη. Είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες υπερδυνάμεις του πλανήτη. Είναι μια χώρα η οποία έχει ένα καθάριστο χώρο προϊόν της τάξης των 3,5 τρισεκατομμυρίων. Για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους, το ελληνικό ΑΕΠ είναι της τάξης των 180 δισεκατομμυρίων, δηλαδή ένα κλάσμα του συνολικού ΑΕΠ της Γερμανίας. Και πέραν τούτου, δεν μπορούμε σαν μια ξένη χώρα να επέμβουμε στα εσωτερικά μιας χώρας και μάλιστα τόσο ισχυρής. Και απ' την άλλη, αυτό που λέμε είναι το εξής. Δεν σημαίνει ότι αν ακόμη, λέω εγώ, το απευκταίο σενάριο γίνει υπουργός οικονομικών, ο πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων, ότι θα εφαρμόσει την πολιτική που έχει αυτός. Γιατί να θυμίσω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα ισχύσετε μνημόνια και ότι θα επαναφέρετε τη 13η σύνταξη και θα πάει τον κατώτατο μισθό στα 751 και δεν τα έκανε πράξη. Με λίγα λόγια. Το τι τελικά θα αποφασιστεί και θα γίνει πράξη είναι θέμα του κυβερνητικού συμβουλίου που θα συνεδριάσει στη Γερμανία αφού συγκροτηθεί. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι γιατί μπορεί η άποψη του κόμματος των Φιλελευθέρων να είναι εχθρική εναντίον της Ελλάδος, ότι θα είναι και συνολικά η στάση της κυβέρνησης Ομοσπονδιακής Γερμανίας εχθρική. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε με προσοχή. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα. Να ευχόμαστε για μια καλή επιλογή ενός ανθρώπου ο οποίος να διάκειται φιλικά στη χώρα μας, να διάκειται φιλικά στην ενωμένη Ευρώπη. Συνολικά για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Αυτή είναι καλά, η άποψή μου. Άνθρωπο ο οποίος ήταν φιλικός απέναντι στη χώρα μας, αποκλείεται να διαλέξουν οι Γερμανοί για υπουργό των οικονομικών. Δεν είναι το κριτήριο αυτό. Αλλά όχι για τέτοιο.
Αλλά όχι και άντε να μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Ναι, θέλω. Μα πάντως κύριε Λαζάρου, δεν είναι το κριτήριο των Γερμανών αν ο Υπουργός Οικονομικών θα είναι φιλέλληνας ή ανθέλληνας, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας τους. Αυτό είναι το πρώτο. Mm-hmm. Και το δεύτερο, πώς θα προκύψει η συμφωνία αυτή μετά τις σκληρές διαπραγματεύσεις που γίνονται. Γιατί έχουμε δει το εξής. Οι εκλογές γίνανε στις 24 Σεπτεμβρίου. Ήδη είμαστε 23 Οκτωβρίου, έχει περάσει ένας μήνας. Ακόμη δεν υπάρχει κυβέρνηση, νέα κυβέρνηση που να έχει προκύψει μετά τις εκλογές. Γίνονται διαπραγματεύσεις. Είχαμε καταρχήν τα δύο ισχυρά κόμματα, τα οποία είναι αδελφά κόμματα, το κόμμα του Χριστιανού Δημοκρατικού που ηγείται η κυρία Μέρκελ και το κόμμα του Χριστιανού Κοινωνικού που είναι αδελφό κόμμα που είναι στην περιοχή της Βαυαρίας, τα οποία τα βρήκαν και τώρα συζητάνε με άλλα δύο ξένα κόμματα. Και εκεί με το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων και με το κόμμα των Φιλελευθέρων, και εκεί γίνεται το εξής. Δεν γίνεται μια συμφωνία για το ποιες θέσεις θα μοιράσουμε, αλλά γίνεται μια συμφωνία για το ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόσουμε. Και γίνεται συζήτηση σημείο-σημείο, βήμα-βήμα. Ό,τι συμφωνήσουν, συνυπογράφεται και πάνε στο επόμενο. Δηλαδή, αυτά είναι μαθήματα για την ελληνική πολιτική σκηνή, για το πώς χτίζονται οι συμμαχίες. Οι συμμαχίες δεν χτίζονται με βάση την συμπάθεια ή την αντιπάθεια, αλλά με βάση την προγραμματική σύγκληση. Αν τα κόμματα μπορούν να καταλήξουν στη μίνιμουμ τουλάχιστον εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος. Συζητούν βήμα-βήμα, όπου συμφωνούν προχωρούν, όπου δεν συμφωνούν το αφήνουν και στο τέλος θα δουν αν αυτά που συμφωνούν είναι περισσότερα από αυτά που διαφωνούν. Εσείς εδώ έχετε συμφωνήσει ότι διαφωνείτε από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάθετες διαφωνίες γιατί έχουμε μια ακριβώς διαφορετική φιλοσοφία και ιδεολογία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό εσείς που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ... Εσείς θα πέρατε F35, θα ήθελα για να υπάρχει λίγο τώρα. Τι θα να έρθουμε στο προκείμενο, μια που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι η αναβάθμιση στον F-16, μια που δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Ετοιμάζονται να πάρουν 100 F-35. F-35. Να το πω εγώ. Αυτό δεν ακούστηκε τις τελευταίες μέρες και δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το πούμε. Μόνο για τα 2,5 για τα δικά μας F-16 ακούω. Τον περιβάλλοντα χώρο πρέπει πάντοτε να παρακολουθείς και να λαμβάνεις τα μέτρα σου, ώστε να μην ευνηδιαστείς. Ναι, πράγματι οι Τούρκοι λοιπόν που σε αυτή τη φάση είναι σε ένα καλό οικονομικό επίπεδο θα αγοράσουν 100 F-35. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα σε αυτή τη φάση, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε τουλάχιστον τα υφιστάμενα F-16. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η αναβάθμιση των F-16 είναι επιβεβλημένη. Αλλά προσέξτε, όταν μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια περίπου, μιλάμε ότι αυτό είναι μια συμφωνία η οποία πρέπει να έχει όρους διαφάνειας. Και αν μη τι άλλο, εγώ να δεχθώ ότι δεν μπορεί να βγει δημοσίως στη Βουλή ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Άμυνας και να πει τόσα θα δώσουμε για αυτό, τόσα για εκείνο, τόσα για το άλλο, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος του να ενημερωθούν και οι φίλοι εισαγωγικά άλλων χωρών για το τι ακριβώς θα κάνει η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, είτε σε επίπεδο της Επιτροπής Εξοπλισμού και Άμυνας που λειτουργεί στα πλαίσια της Βουλής, έτσι ώστε τουλάχιστον οι βουλευτές να ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Η λογική το ότι κάνουμε διαπραγματεύσεις εν κρυπτό και απαραβίστο και δεν μαθαίνει κανείς τι γίνεται, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο για λόγους διαφάνειας, για λόγους ποιότητας της δημοκρατίας. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση καταλάβει το αυτονόητο, ότι μια συμφωνία 2,5 δις δεν μπορεί να περάσει έτσι και ότι υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι για να κλείσει η συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι δόθηκε απάντηση σε αυτό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την περασμένη εβδομάδα, την επομένη μάλιστα, των κοινών δηλώσεων Τραμπ και Τσίπρα και είπε ότι εφόσον ζητηθεί θα υπάρξει ακόμη και συζήτηση πολιτικών αρχηγών. Οπότε μην ανησυχείτε σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Ανησυχήστε για την ουσία. Ζητήθηκε και κατατέθηκε ήδη έτοιμα επ' αυτού για να γίνει μια συζήτηση αναλυτική ενημέρωση σε επίπεδο της αρμόδιας επιτροπής. Ανησυχήστε για την ουσία. Περιμένουμε και ευελπιστούμε να γίνει σύντομα δυνατό και να υπάρξει άπλυτο φως. Κοιτάξτε κύριε Λαζάρου, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας θα πρέπει η στάση των κομμάτων να είναι ενιαία, να είναι σαφής, να είναι εθνική. Εθνική, το τονίζω. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο κόμμα το οποίο για μικροκομματικούς λόγους θα δημιουργούσε προσχήματα για αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε, υπάρχουν τόσα πολλά άλλα ανοιχτά ζητήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε κριτική την κυβέρνηση, που δεν θα ήταν απαραίτητο να σταθούμε σε αυτό. Εμείς αυτό που είπαμε καταρχήν είναι ότι δεν φαίνεται να κερδίζαμε κάτι σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά ή στη δημιουργία θέσεων εργασία στη χώρα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και στο δεύτερο, το ότι θέλουμε όρους διαφάνειας, τουλάχιστον σε επίπεδο που είπα, έστω σε επίπεδο Βουλής. Περιμένουμε να δούμε αν κυβέρνηση θα πάρει τις πρωτοβουλίες αυτές. Επαναλαμβάνω ότι η αναβάθμιση των F-16 είναι αναγκαία, είναι επιβεβλημένη για λόγους εθνικής άμυνας και έπρεπε και πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν. Έχω πολύ καιρό να ακούσω τον πρόεδρο του κόμματός σας, αλλά και τα δικά σας τα πρωτοκαθάριστα στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεστε και εσείς, για να είμαι σαν δικό. Να είστε καλά. Να λέτε μια κουβέντα, όχι κακοπροαίρετη, αλλά καλοπροαίρετη.
μια κριτική απέναντι στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι δανειστές. Έχω καιρό να σας ακούσω. Εντάξτε, γιατί? Εμείς έχουμε πει το εξής. Ότι... Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, υπάρχουν κάποιοι κακοπροαίρετοι που σας λένε γερμανοτραφείτε και στη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να σας πω κι εγώ έτσι? Νομίζω το έχουν καταπιεί τώρα και αυτοί και δεν το λένε. Οι λογικές τους, τα τέσσερα γερμανοτσουλιάδες, είναι αυτοί που τα λέγανε αυτά. Εγώ μακριά από μένα. Αυτά που τα λέγανε αυτά τα πράγματα, αυτοί που τα λέγανε αυτά είναι σήμερα κυβερνώντες, είναι τα στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Διαψεύστηκαν νυχτρά και καταλάβαν ότι η εξωτερική πολιτική και τα θέματα οικονομίας δεν λύνονται με τέτοιου είδους συνθήματα και με ακραίες φωνές και με τέτοιου είδους αντιδράσεις παραγωγικές. Καμία αντίρρηση, αλλά και τόσο χαμηλή τόνη, κύριε Καραούλη. Στο διατάφτα λοιπόν λέω εγώ το εξής. Η κυβέρνηση μετά από ένα καταστροφικό πρώτο εξάμεινο του 2015 μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο προβλέπει συγκεκριμένα υλοποίηση συγκεκριμένων πραγμάτων έτσι ώστε να παίρνουμε τα δανεικά τα οποία πρέπει να πάρουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία και να μπει σε τροχούς ανάπτυξης και να ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς από την κυβέρνηση είναι να κάνει αυτά που ίδια υπέγραψε. Για παράδειγμα τώρα, πριν από 25 μέρες περίπου, αρχές Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας, συγκάλεσε κυβερνητικό συμβούλιο και εκεί είπε ότι θα πρέπει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να κλείσει το 80% των 95 προαπαιτούμενων. Έτσι. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι για ποιο λόγο και ελέγχουμε την κυβέρνηση γι' αυτό. Μέχρι στιγμής είμαστε 23 του μηνός, 23 Οκτωβρίου, σε μια εβδομάδα κλείνει ο μήνας και δεν έχουν κλείσει το 80% των προαπαιτούμενων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Εμείς λέμε ότι η τρίτη αξιολόγηση πρέπει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν. Η κυβέρνηση βάζει το στόχο για το Eurogroup της 4 Δεκεμβρίου. Μακάρι, το ευχόμαστε και αν μπορούμε να βοηθήσουμε θα το κάνουμε με χαρά, να κλείσει το Eurogroup της 4 Δεκεμβρίου η τρίτη αξιολόγηση. Θυμόμαστε όμως ότι και πέρσι, και επισημαίνουμε και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι και πέρσι στην εγκαίνια της εκθέσεως ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι η δεύτερη αξιολόγηση, γιατί πέρσι ζητούσαμε για τη δεύτερη αξιολόγηση τέτοια περίοδο, θα κλείσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και τελικά έκλεισε 15 Ιουλίου του 2017. Μην δηλαδή, τα μηδενίζετε τώρα, κύριε Καραούλη. Καταρχήν η τρίτη αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με τη δεύτερη. Ούτε έχει τόσες απαιτήσεις. Όχι. Έχει όμως, έχει είναι όμως πιο εύκολο να κλείσει. 95 προαπαιτούμενα, κάποια από τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά και είναι ιδεολογικά ταμπού για τα κόμματα που συγκυβερνούν και ειδικότερα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για παράδειγμα. Δεν με ανησυχεί εμένα αυτό. Έχει σπάσει πολλά ταμπού ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να το κάνει και πάλι για μια κάνει, φορά. Δεν συμφωνείτε και η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Και εσείς σπάσατε δικά σας ιδεολογικά ταμπού. Η αλλαγή του όλοι έχετε σπάσει ταμπού. Η χώρα, η διακυβέρνηση της χώρας. Η χώρα διακυβερνείται με βάση το πρέπει, όχι με βάση το τι νομίζω ή το τι πιστεύω. Έτσι. Πολιτική έλεγε γι' αυτό και ο Τσίπρας πήγε στην Αμερική να δει τον Τραμπ. Στην πολιτική έλεγε ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Μακάριος ότι υπάρχει τέχνη του εφικτού και η πολιτική είναι μάλλον η τέχνη του εφικτού και όχι η τέχνη του εφικταίου. Προφανώς άλλο μπορεί να ήθελε και ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο αναγκάστηκε να κάνει γιατί προσαρμόζεται έτσι, με βάση αυτά τα οποία συναντάει. Απλά υπάρχουν κάποιοι σύντροφοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη που δεν έχουν καταλάβει κάποια πράγματα. Και αυτοί ακόμη δίνουν μάχες χαρακομμάτων και αντιδρούν. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τη μάχη που έχει ξεσπάσει τώρα μεταξύ του κυρίου Φίλιεν προκειμένου, ο οποίος αγωνίζεται για την ιδεολογική καθαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, και από την άλλη πλευρά της κυβέρνησης δια του κυρίου Βίτσα που είπαμε ότι μην ακούει τον κύριο Φίλι, προφανώς δεν είναι ενημερωμένος και δεν ξέρει τι λέει. Αυτό μας είπε. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας πόλεμος χαρακομμάτων εντός του ΣΥΡΙΖΑ που έχει σχέση με την στροφή που κάνει επί το ρεαλιστικότερο ο κύριο Τσίπρας. Εμείς θεωρούμε ότι η στροφή επί το ρεαλιστικότερο είναι σωστή. Αρκεί να ακολουθείται από όλους και να μην έχουμε μια κυβέρνηση και ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άλλοι είναι υπέρ της προσαρμογής στο ρεαλισμό και άλλοι είναι θεροβάμονες και πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τα σοσιαλιστικά, παύλα, μαρξιστικά οράματά τους, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μια φιλική συμβουλή. Μην εστιάζετε την αντιπολιτευτική σας τακτική στο τι λέει ο κύριος Φίλης, γιατί θα σας δανείσει τη γραφικότητά του και εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό μου φίλο τον Θόδωρο τον Καράβλου για την ωραία αυτή σωηρή συζήτηση στο κεντρικό μας δελτίο.